Ένα γνωστό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κανέλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάσατε πρόσφατα? Πριν μια εβδομάδα. Το αποτέλεσμα? Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδειξε ένα πλάνο εν ώψη μιας εξαιρετικά κρίσιμης χρονιάς, όπως θα είναι το 2023, εκλογικής χρονιάς. Ναι. Έδωσε τους βασικούς άξονες που πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση και το κόμμα στο προσεχές διάστημα, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε ότι τα γεγονότα και η πορεία των πραγμάτων είναι που θα κρίνει όλους μας. Ωραία. Θα πάμε απευθείας στο ψαχνό και θα εξελίσσουμε την κουβέντα με τα τρέχοντα ζητήματα επικαιρότητας, όπως είναι οι παρακολουθήσεις, το καλάθι του νοικοκυριού και το εορταστικό καλάθι, αλλά και τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν σχέση με την ενέργεια. Νιώθετε ήσυχος δημοκρατικά σε σχέση με το αν σας παρακολουθούν, κύριε Κανέλο? Προσωπικά θεωρώ ότι η δημοκρατική λειτουργία μιας κοινωνίας και η θεσμική της ισορροπία είναι κατακτήσεις καθημερινές. Σίγουρος δεν μπορεί να είναι κανένας για τίποτα. Σίγουρος όμως είμαι ότι οι θεσμοί, η δικαιοσύνη και διαστόματος Πρωθυπουργού όλες οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες οφείλουν να ρίξουν άπλετο φως σε συγκεκριμένη υπόθεση. Και οφείλουν να εξηγιάνουν, να εξυγχρονίσουν και να αναθεωρήσουν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. Κάτι το οποίο είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να γίνεται πράξη με ένα νέο νομοσχέδιο και μια νέα πρωτοβουλία για την εξυγίανση και τον εξυγχρονισμό της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπως για το δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει. Ξέρετε, δεν θα κρυφτώ τώρα σε αυτή την κουβέντα, έτσι. Μου φαίνεται λίγο υποκριτικό ότι θέλουμε εμείς να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Δηλαδή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παρετείται το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Ο οποίος δεν καλείται από κανέναν να πει τη γνώμη του. Γιατί παρετήθηκε? Προφανώς. Για να αναλυθεί μια πολιτική ευθύνη. Προφανώς. Ωστόσο, η ουσία δεν είναι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Πάμε παρακάτω. Την ευθύνη την αναλαμβάνει όποιος επιλέξει από μόνος του ή όποιον ζητήσουν να αναλάβει την ευθύνη. Το θέμα είναι γιατί δεν καλείται κανείς. Δεν κλήθηκε λοιπόν ποτέ ο κύριος Δημητριάδης, δεν κλήθηκε ποτέ ο αρχηγός, ο διοικητής της ΕΥΠ. Γιατί? Θεωρώ αφού ότι... αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Ναι, θεωρώ. Το ζητούμενο είναι να μας πούνε για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Αρχικά να μας πούνε γιατί παραιτήθηκαν. Θεωρώ ότι... Βλέπετε εσείς ότι η δικαιοσύνη καλεί κάποιον? Θα σας πω. Θεωρώ ότι σε μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη θα πρέπει να φωτιστούν όλες οι πτυχές της συγκεκριμένης σοβαρής, σοβαρότητας. Ποιος θα τις φωτίσει τις πτυχές? Θα φωτιστούν από μόνες τους? Όχι. Υπάρχει Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ναι. Υπάρχει η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών. Υπάρχει καλά, κυβέρνηση... αυτό πάει περίπου. Δεν υπάρχει απόρριτο επικοινωνιών. Ναι. Διότι και οι υπουργοί της κυβέρνησης λένε ναι στις παρακολουθήσεις. Αλλά με όρους και κανόνες. Η ανεξάρτητη αρχή υπάρχει και παρουσίασε και έκθεση για το 2021 και έκανε και παρατηρήσεις στο κατατεθέν νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ωραία, δεν αλλάζουμε θέμα όμως. Δεν αλλάζω θέμα. Για ποιο λόγο οι δύο πρωταγωνιστές? Η δική μου άποψη είναι ότι ο καπετάνιος φταίει για όλα στο καράβι. Ωστόσο, εφόσον λοιπόν αναλαμβάνει κάποιος ο ύπαρχος την ευθύνη και λέει το έκανα εγώ, πρέπει να μας εξηγήσει. Σας είπα, καταρχήν θεωρώ ότι ο κ. Κοντολέων κλήθηκε και κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ναι. Ο τέος διοικητής της ΕΥΠ. Ναι. Ασφαλώς και πρέπει να μιλήσει και ο παραιτηθής τέος γενικός γραμματέας του γραφείου του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ο κ. Δημητριάδης. Και βεβαίως θα πρέπει να μιλήσουν και άλλα πρόσωπα που σύμφωνα με δημοσιεύματα φέρνουν ανάμειξη και να κληθούμε να δούμε και αποδείξεις. Όχι μόνο λίστες χωρίς αποδείξεις. Κοιτάξτε τώρα, επειδή τώρα έχω την εντύπωση ότι γνωρίζετε με ποιον δημοσιογράφο μιλάτε. Ναι. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα που μένει αναπάντητο. Πείτε μου. Δηλαδή, αν υπήρχε μία δημόσια υπηρεσία, να το πω έτσι, γενικά, που θα κάθονταν μπροστά της ο κύριος Δημητριάδης. Ναι. Και θα απαντούσε σε μία ερώτηση, εγώ αν ήμουνα
μέλος αυτής της υπηρεσίας, της ερευνητικής επιτροπής, ομάδας, δεν ξέρω, θα τον ρωτούσα ποιος έδωσε την εντολή να παρακολουθηθεί αρχικά, αυτός που το έχει παραδεχτεί, ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Ποιος έδωσε την εντολή. Μάλιστα. Δηλαδή πώς ξεκίνησε και οργανώθηκε το σχέδιο παρακολούθησης. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το Predator. Αυτή είναι η κουβέντα ξεκάρφωμα. Έτσι λέμε δημοσιογραφικά εμείς. Αρχίζουμε και πιάνουμε μια κουβέντα και την πάμε αλλού για να μην πάει εκεί που πρέπει. Εντάξει. Ποιος έδωσε την εντολή παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Να τοποθετηθώ συνολικά. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης που λέτε. Ναι. Προσωπικά. Την ερώτηση αυτή δεν την έχει απαντήσει κανένας. Προσωπικά είμαι υπέρ. Και ασφαλώς δεν μπορούμε ούτε να επεκφεύγουμε, ούτε μπορούμε να πετάμε την μπάλα αλλού, στην κερκίδα. Απ' την άλλη, μαζί με την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκης, για την οποία έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός σε πρώτο χρόνο, και υπάρχουν και αυτές οι παρετήσεις του κυρίου Κοντολέοντα και του κυρίου Δημητριάδη, θα πρέπει να πω ότι ήδη το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, συνεχίζουμε και βλέπουμε δημοσιεύματα σε διάφορα έντυπα για περαιτέρω παρακολουθήσεις πολλών προσώπων κτλ. Κτλ, κτλ, κτλ. Απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, επομένως, που σέρνεται, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα απομονωμένα. Πρέπει να πούμε άπλετο φως παντού. Και οποιοδήποτε έχει κάτι να καταθέσει, στοιχεία, με την απαραίτητη βέβαια διαδικασία και με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, να τα καταθέσει εκεί που πρέπει. Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν δικαστές εν Αθήνες. Κοιτάξτε, κύριε Κανέλο. Κοιτάξτε, κύριε Στελιόπουλε. Εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργός στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πιθανότατα θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή. Ό,τι έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι σήμερα. Ναι, το θέμα είναι ότι οι αρμόδιες αρχές και η δικαιοσύνη δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν καλούν αυτούς τους πρωταγωνιστές όπως στοχοποιήθηκαν ως πρωταγωνιστές για να δώσουν εξηγήσεις. Μαζί σας είμαι. Μαζί με εμένα είσαστε εσείς. Βεβαίως. Ωραία. Στη λογική ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πρέπει να χυθεί απλέτο φως. Ναι. Το είπα. Επομένως. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Για να το ξεκαθαρίζουμε. Το ότι λέμε ότι πρέπει να πέσει φως, ναι. Τοποθετήθηκα, αλλά δεν πέφτει φως. Τοποθετήθηκα και ολοκληρώνω. Δεν προτιμώ να ενημερώνομαι από εφημερίδες, ηλεκτρονικά sites, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφους. Θα προτιμούσα σε μια σύγχρονη δημοκρατία να ενημερώνομαι από θεσμούς, αρχές και δικαιοσύνη. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό που είπα. Μια χαρά το κατάλαβα. Δηλαδή προσωπικά. Αλλά εγώ θα επιμείνω στο ψαχνό. Προσωπικά δεν για ποιο λόγο δεν κάνουν μήνυση στο Βαξεβάνη. Μα σας ξαναλέω. Γιατί? Σας ξαναλέω και πάλι. Ξέρετε τι θα γίνει άμα του κάνουν μήνυση. Δεν μπορώ, μόνο εικασίες μπορώ να ξέρετε κάνω. Ξέρετε τι θα γίνει άμα του κάνουν μήνυση. Πείτε μου. Ε? Πείτε θα φέρει μου. Τα στοιχεία που δεν τα καταθέτει τώρα γιατί θα τον βάλουν μέσα για τα προσωπικά δεδομένα. Να σας πω κάτι. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Στεριόπουλε. Καταλάβατε. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Στεριόπουλε. Έχει φτιαχτεί ένα πλαίσιο. Κρατήστε λίγο δύο-τρία. Το οποίο δεν μπορεί να αφήσει τον βασικό καταγγέλλοντα, οποιασδήποτε φύσεως καταγγέλλοντα, να φέρει τα στοιχεία, γιατί αυτομάτως αυτός που θα καταγγείλει γίνεται κατηγορούμενος. Μάλιστα. Αυτό το καταλαβαίνω λοιπόν που λέτε. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό το καταλαβαίνω που λέτε. Αυτό το λέει ο νόμος. Αυτό το καταλαβαίνω που λέτε. Προσέξτε όμως. Ο νόμος ξέρετε τι λέει όμως. Ότι αν είσαι κατηγορούμενος, προς υπεράσπισή σου μπορείς να τα φέρεις νόμιμα. Ισχύει. Γι' αυτό και δεν τον ακουμπάει κανένας. Ισχύει. Λοιπόν. Ισχύει, ε. Ισχύει, το ξέρω τι ισχύει. Ισχύουν οι προβλέψεις που είπατε. Και δεν κάνω καμία πρόβλεψη. Εγώ λέω ότι λέω νόμος. Οι νομοθετικές και νομικές προβλέψεις ισχύουν οι συγκεκριμένες. Θέλω όμως να τοποθετηθώ με δύο-τρία σημεία για να είμαι κατηγορηματικός. Δεν με ενοχλεί η ερευνητική δημοσιογραφία. Δεν με ενοχλεί οποιαδήποτε φωνή δημοσιογραφική. Δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά αν ο πρωταγωνιστής και οι πρωταγωνιστές ήταν διαθέσιμοι στις αρχές να μιλήσουν για την αλήθεια. Αυτό λέω. Δεν είναι. Να τοποθετηθώ. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία εξέλιξη, αλυσιδωτή εξέλιξη των πραγμάτων. Και να σέρνεται μια ιστορία. Ακριβώς. Αυτό τι λέω τόση ώρα. Που πιθανότατα, επειδή οι έμπειροι πολιτικοί αυτής της χώρας αντιλαμβάνονται ότι δεχόμενοι λοιπόν την εξέλιξη αυτής της αλυσίδας, σκεφτείτε για να δέχονται αυτή την εξέλιξη τι μπορεί να υπάρχει στην ουσία από πίσω. Ναι, μόνο που εγώ θέλω να μάθω την ουσία. Σαν πολίτης, σαν στέλεχος ενός κόμματος και σαν, αν θέλετε,
ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω στη δημοκρατία, στη διαφάνεια και πιστεύω, στη λογοδοσία. Κύριε, κανένα, ότι πιστεύετε. Άρα, τι με ενοχλεί. Και τι πιστεύω ότι είστε και πολύ έχετε τεράστιο πολιτικό θάρρος για να βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ και να κάθεστε να σας ρωτάω εγώ αυτά τα πράγματα. Τι με ενοχλεί. Ναι. Τρία πράγματα με ενοχλούν. Πρώτον, δεν μπορεί να σέρνετε ένα θέμα ήδη στην πρώτη γραμμή από τον Αύγουστο με σαλαμοποίηση και με δόσεις δημοσιευμάτων και ρεπορτάζ σε διάφορα μιμιέ, έντυπα και ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί οι αρχές να μην κάνουν τη σωστή εκείνη παρέμβαση ούτως ώστε να ανοίξει και να δοθούν οι απαντήσεις που πρέπει, σωστά και θεσμικά, όχι άναρχα. Και τρίτον, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι είναι και επιθυμία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη να χυθεί άπλετο φως και ότι υπάρχει σειρά πρωτοβουλειών για την αλλαγή πλαισίου λειτουργίας και για ανάληψη ευθυνών. Επομένως, πάω καλόπιστα και τοποθετούμε. Από το να γίνεται ένας πόλεμος εντυπώσεων με στοιχεία τα οποία μπορεί να υπάρχουν, δεν αποκαλύπτονται, δεν κατατίθενται, με ψιθύρους, με κλειδαρότρυπες, με ανασφάλεια, με θεσμική αριθμία και με ζήτημα εν τέλει σωστής λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα μας. Προσπαθώ να μην κλιμακώσω τις ερωτήσεις. Όχι, όχι, το τελειώνω και κλιμακώστε. Ποιος αθώος δεν πάει να καταθέσει. Τελειώνω και κλιμακώστε. Ποιος αθώος δεν πάει να καταθέσει. Καταλαβαίνω. Τελειώνω και κλιμακώστε όσο θέλετε. Ποιος αθώος καταστρέφει στοιχεία. Σας ξαναλέω. Σας ρωτάω. Σε ένα ποιος τοξικό... αθώος δεν πάει να καταθέσει. Σας είπα και πάλι. Ποιος αθώος καταστρέφει στοιχεία. Ποιος. Επαναλαμβάνω. Ξέρετε κανέναν αθώο που να λέει όχι, εγώ δεν πάω να πω την αλήθεια. Κοιτάξτε. Ξέρετε κανέναν αθώο που να λέει τα στοιχεία αυτά τα κατέστρεψα. Κοιτάξτε, αυτό που συζητάμε. Αυτό που συζητάμε σαν ζήτημα. Θα εγώ σας δεν πω. Ξέρω κανέναν, κύριε Κανέλη. Έχετε δίκιο. Αυτό που συζητάμε όμως σαν ζήτημα είναι κορυφαίο ζήτημα. Είναι ίσως το μέγιστο θεσμικό ζήτημα. Το μέγιστο ζήτημα είναι ότι έχουμε συνηθίσει πλέον την κουβέντα παρακολουθήσεις, κύριε Κανέλη. Αυτό λέω. Έχουμε συνηθίσει. Την κλειδαρότητα. Έχουμε καταλάβει όλοι. Την τοξικότητα. Ότι δεν υπάρχει καμία τοξικότητα. Υπάρχει. Έχει γίνει κανονικότητα η παρακολούθηση. Η τοξικότητα. Δηλητηριάζει το πολιτικό βίο. Κανένας δεν λέει γι' αυτό. Κανένας δεν λέει γι' αυτό. Προσπαθούμε να περάσουμε στην κοινωνία ότι το να σε παρακολουθούν είναι οκ. Okay. Εμένα δεν είναι αδιάφορο. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι αρκεί να μην έχουμε μία υπογραφή εισαγγελέα, να έχουμε δύο. Κοιτάξτε, για μένα αυτό δεν είναι, αυτή δεν είναι η άποψή μου, αν θέλετε. Θεωρώ ότι παράγει το κακό, να σας πω την αλήθεια. Η ΑΔΑΕ στην έκθεσή της για το 2021 μιλάει για 16.000 άσεις απορρίτου, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δεν ξέρω πόσες δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφαλείας. Προσωπικά με βρίσκει κάθετα αντίθετο αυτή η πρακτική. Πρέπει να έχουμε μια σοβαρή εθνική υπηρεσία πληροφοριών σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά κρίσιμο για τη χώρα, την πατρίδα και τα εθνικά της συμφέροντα και με γείτονες να δημιουργούν ζητήματα ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να έχουμε αξιόπιστη εθνική υπηρεσία πληροφοριών να κάνει τη δουλειά της, να προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας. Πρέπει να λειτουργούμε σωστά, όμως πάνω απ' όλα αυτό που συμβαίνει, αυτό το σύθυμο, αυτός ο ψήθυρος, αυτό το δηλητήριο, αυτή, αν θέλετε, η τοξικότητα, ναι, που για μερικούς είναι κανονικότητα, για τον δημοκρατικό ενεργό πολίτη είναι τοξικότητα και, αν θέλετε, είναι γάγγρενα. Όλα αυτά τα πράγματα προσωπικά με ενοχλούν και με στεναχωρούν. Έχω όμως εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη και στον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά σε μερικούς από τους τηλεθεατές μου αφαίρονται αντιφατικά. Δεν είναι καθόλου. Διότι θεωρώ ότι απάγιο του μέσου πολίτη είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Απάγιο του μέσου ενεργού πολίτη είναι οι θεσμοί. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι απλά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ή, αν θέλετε, το πολιτικό πρόσωπο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πρωθυπουργός της χώρας σε μια ιστορική καμπή, σε μια κρίσιμη στιγμή που το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα με τον Ερντογάν να βομβαρδίζει τη Συρία, με τα εθνικά μας θέματα ανοιχτά, με το ουκρανικό μέτωπο ανοιχτό, είναι έναν πρωθυπουργό που να μην προτάσει το εθνικό συμφέρον. Επομένως όλοι θα μετρηθούμε. Και στο κομμάτι αυτό παρεμβάσεις όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, πρώην πρωθυπουργών, κορυφαίων στελεχών και οποιοδήποτε ενεργού πολίτη συμβάλλουν στη διαλεύκανση και στην εξέλιξη της υπόθεσης. Εγώ δεν κατηγόρησα κανένα προσωπικά. Λοιπόν, κανένα δεν κατηγορώ. Έχω ακούσει. Σαν αυτά που άκουσα να λέει αρχηγός κόμματος στη Βουλή. Ναι. Και περιμένω να δω αν είναι αλήθεια. Για πείτε μου. Ότι καναλάρχες Έλληνες είναι εναντίον του πολέμου, αλλά τα τάνκερ τους κουβαλάνε το αργό πετρέλαιο του Πούτιν.
Τι να σας πω. Αυτό ακούω τώρα να μου λέτε. Τι να σας πω. Ότι ο Πρωθυπουργός είναι εναντίον σε όλη αυτή τη διαδικασία και δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να υποχρεώσει αυτούς που ο ίδιος τοποθέτησε στις θέσεις να βγουν μπροστά στην ελληνική δικαιοσύνη. Όχι, κρινόμαστε. Έχουν δυναμική τα γεγονότα. Α, κρινόμαστε. Ωραία, εντάξει. Καταλάβατε, σας είπα όμως. Βεβαίως. Αλλά κρινόμαστε. Κύριε Στεριόπουλε, κοιτάξτε. Άμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων κοιτάξτε. Του καναλιού σου λες τι κακός είναι ο πόλεμος, πόσο κακός είναι ο Πούτιν και την μετά ίδια μεταφέρεις το αργό πετρέλαιο με τα τάνκερ σου. Ακριβώς. Ακούστε όμως κάτι. Ακούστε όμως κάτι. Τι ωραία. Όλοι κρινόμαστε. Τι ωραία. Όλοι κρινόμαστε. Να σας συμπληρώσω λιγάκι. Δεν πρόκειται να αξιολογήσω ένα ζήτημα. Αν την παρατήρηση την κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Αγγουλάκης. Σας λέω εγώ. Δεν πρόκειται προσωπικά να αξιολογήσω ένα ζήτημα αν κάνει γκέλ στις δημοσκοπήσεις. Διακυβέρνηση δεν σημαίνει τι απασχολεί τις δημοσκοπήσεις. Διακυβέρνηση σημαίνει θεσμική λειτουργία. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά, αν θέλετε, ένα ζήτημα πότε ανοίγει και πότε κλείνει. Τα γεγονότα έχουν δυναμική και όλοι κρινόμαστε. Και αυτό είναι καθήκον και της παράταξής μας. Και των θεσμών και του κοινοβουλίου και της κυβέρνησης να δίνω τα απαντήσεις. Και να έχουμε τις λύσεις στις αγωνίες και στα ζητήματα του μέσου πολίτη. Και τα ζητήματα του μέσου πολίτη δεν είναι μόνο η επιβίωση. Βεβαίως είναι η επιβίωση. Είναι και αν ζει σε μια κοινωνία με διαφάνεια, με ευρυθμία και θεσμική ισορροπία. Επομένως, όλοι θα κριθούμε. Σας είπα ότι προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στο ότι θα ληφθούν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μπορεί αργοπορημένα μεν. Δίκαια δε. Σε κάθε περίπτωση αυτό το θέμα δηλητηριάζει τον πολιτικό βίο και το βλέπουμε αυτό. Και δεν θα κλείσει επειδή υπάρχει το θέλει ο κύριος. Υπάρχει διαχρονική ατιμωρησία. Ναι, αλλά δεν κλείνουν τα θέματα επειδή το θέλουν. Παραγράφονται τα της Νοβάρτης. Παραγράφονται τα επόμενα. Μια θα παραγραφούν και τα επόμενα. Κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική στο πλαίσιο του κουτσομπολιού μόνο. Αυτό είναι αντίθετο. Ουσία. Δεν βλέπουμε πουθενά. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά του ζητήματος των παρακολουθήσεων με το ζήτημα, παραδείγματος χάρη, ενός άλλου μεγάλου θέματος δημοσίου ενδιαφέροντος. Είναι ότι οι παρακολουθήσεις είναι ζήτημα λειτουργίας της δημοκρατίας και της κοινωνίας και της πολιτείας. Επομένως, ούτε θα παραγραφεί, ούτε θα κλείσει. Ή θα έχουμε μια σύγχρονη δημοκρατία με δικαιοσύνη και διαφάνεια και λογοδοσία, ή έχουμε σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε. Κύριε Στεριόπουλε, αυτά τα θέματα δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Και όσοι κοιτάνε να κάνουν επικοινωνιακό σοου, προσφέρουν κακές υπηρεσίες. Γιατί θα το βρουν μπροστά τους. Οι πολίτες είναι μπροστά από το πολιτικό σύστημα. Δεν τρώνε κουτόχορτο, ούτε σανό. Τι να το κάνω εγώ, κύριε Κανέλο, άμα η εγχείρηση πετύχει και ο ασθενής έχει φύγει. Τι να το κάνω. Να σας πω το προβληματισμό μου. Τι να το κάνω εγώ. Μπορεί να πετύχει η εγχείρηση στην οποία αναφέρεστε τώρα. Ότι μετά από 15 χρόνια θα το γράψει η ιστορία. Δεν λέω μετά από 15 χρόνια. Χαιρετισμούς μέχρι τότε. Δεν λέω μετά από 15 χρόνια, γιατί για μένα προσωπικά είναι μεγάλο πλήγμα στην εθνική ασφάλεια της χώρας και στην εξωτερική της πολιτική αυτά τα δημοσιεύματα, αυτό το περιβάλλον, το πολιτικό, αυτοί οι ψήφιροι και αυτές οι υποψίες, όλα αυτά βλάπτουν τη χώρα σε μια περίοδο που η χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει ποικίλους κινδύνους. Και ξέρετε και κάτι. Τα έχει πάει άσχημα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα μεγάλα θέματα. Το αντίθετο. Έχει ξεπεράσει τις εξετάσεις που έχει δώσει τα 3,5 χρόνια. Οι υπουργοί του τα πηγαίνουν άσχημα. Στην πλειοψηφία όχι. Επομένως, για ποιο λόγο να έχουμε μια γάγκρενα στο μαλακό μας υπογάστριο και να μην μπορεί το πολιτικό σύστημα να κάνει το άλμα προς τα μπρος. Αυτό είναι το ερώτημα προς αυτόν που κρατάει και το μαχαίρι και ακριβώς. Το κουπόνι. Αλλά το θέτουμε. Εγώ προσωπικά, κύριε Στεριόπουλε, δεν σας είπα ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν σας έδωσα το non-paper της κυβέρνησης ή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ σαν τοποθέτησή μου. Δεν παίζω την κασέτα. Σας λέω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Ότι η κυβέρνηση έχει πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες, έχει ταρακουνηθεί, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ξέρετε κάτι, να το πω λίγο λαϊκά, θα 15 δευτερόλεπτα. Ξέρετε τι σημαίνει να έχει αντιμετωπίσει. Εισβολή στον Εύρο. Αναθεωρητή Ερντογάν, πανδημία, εισβολή Ρωσίας στην Ουκρανία, πολλές κρίσεις. Να έχεις πετύχει σαν πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πετύχει στη διαχείριση πολλών μεγάλων κρίσεων. Και ξαφνικά να βλέπεις 4 μήνες στα μανταλάκια τους ψιθύρους και την κλειδαρότρυπα. Αυτό ήμουνα μικρός όταν συνέβαινε. Μου θυμίζει εποχές δεκαετίας 80 και αρχών 90.
Αυτά δεν πάνε μπροστά τη χώρα. Επομένως, αν κάποιος θέλει περισσότερο από όλους μας να χυθεί άπλετο φως, πιστεύω ότι είναι ο Πρωθυπουργός. Και στην κατεύθυνση αυτή οφείλει να κινηθεί. Αν δεν κινηθεί, ή αν ολιγορήσει, ή αν ολιγορήσουμε, θα είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων και δεν μας σώτα τα λόγια μου. Ωραία. Το καλάθι του νοικοκυριού φαίνεται να έχει αποτελέσματα. Εγώ δεν θα πω τη διακύμανση και το τι λέει ο κόσμος. Εγώ θα πω ότι έγινε μια τίμια προσπάθεια, γιατί αυτό έγινε, μια τίμια προσπάθεια να διευκολυνθούν οι άνθρωποι, οι Έλληνες που έχουν πολύ δύσκολα πράγματα μπροστά τους οικονομικά να αντιμετωπίσουν. Θέλω να πάμε λίγο στα ενεργειακά, εκεί που πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Κανέλο, γιατί η Ελλάδα διαχρονικά έχει τα ακριβότερα, την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρωζώνη? Κοιτάξτε, αυτό εγώ δεν θα ξεκινήσω από το πότε ξεκίνησε η κρίση και αν είναι πριν τον πόλεμο. Αυτό που με ρωτάτε δεν το έχω μελετήσει. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω εικόνα διαχρονικής, συγκριτικής τιμολόγησης στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με αυτά που έχω διαβάσει όμως, αποσπασματικά, και αυτά τα οποία καταλαβαίνω και σαν πολίτης και σαν καταναλωτής, θεωρώ ότι είστε κοντά στην αλήθεια, αν όχι στην αλήθεια. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, και όχι μόνο στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, είμαστε πανάκριβοι. Ακόμα και στα είδη υπό της ανάγκης. Δηλαδή, ναι, το καλάθι του νοικοκυριού είναι μια σωστή κίνηση, ωστόσο η Ελλάδα μαστίζεται από ακρίβεια. Και δεν μαστίζεται από ακρίβεια η Ελλάδα τώρα, μαστίζεται διαχρονικά από ακρίβεια η Ελλάδα. Κοιτάξτε, και να σας εξηγήσω τι εννοώ. Ακούω υπουργούς της κυβέρνησης που λέει ότι τα δικά μας καύσιμα είναι, ας πούμε, τώρα το πετρέλαιο σήμερα πήγε στο 1,20, ας πούμε. Μάλιστα. Έτσι. Λένε τώρα, και η Γαλλία το έχει στο 1,20. Ναι, με άλλους μισθούς. Με άλλο βιωτικό επίπεδο. Αυτό το λέτε μόνο εσείς όμως. Το λέω όμως. Εσείς το λέτε. Εγώ δεν μιλάω όμως για εσάς. Εντάξει, εγώ μιλάω για την κυβέρνηση που εκπροσωπείτε. Σας απαντάω εγώ. Λοιπόν. Τα συγκριτικά δεδομένα τα οποία ακούμε συνεχώς. Ναι. Εμείς έχουμε. Κοιτάξτε, και η Γαλλία λέει έχει 1,20. Καμία σχέση. Παράδειγμα φέρνω έτσι. Ο βασικός στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι 700 και στη Γαλλία είναι 1,500. Κύριε Κανέλο, θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Σας τιμά ιδιαίτερα που σε αυτή την περίοδο έχετε το πολιτικό θάρρος να βρίσκεστε σε τέτοιου είδους πολιτικές τηλεοπτικές συζητήσεις. Επιστρέφω όμως στο ερώτημα. Για ποιο λόγο η Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε λοιπόν, όχι διαχρονικά, έχει τα ακριβότερα καύσιμα με τους χαμηλότερους μισθούς? Γιατί? Θα σας απαντήσω. Γιατί δεν βγαίνουν τα δημοσιονομικά? Ακριβώς. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και όλοι οι υπόλοιποι φόροι είναι ένας τρόπος άμεσης και εύκολης φορολόγησης και εισπράξης δημοσίων εσόδων για ένα ταμείο το οποίο... Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Σας απαντάω. Δεν είναι μόνο αυτός όμως. Σας απαντάω με βάση μια πραγματικότητα, δεν υιοθετώ. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ελλάδα δεν φορολογείται μόνο ο αέρας που αναπνέουμε. Θα σας πω, δεν υιοθετώ αυτά τα πορίσματα. Σας λέω και πάλι την αίσθησή μου για τα κλιμάκια διαχρονικά, στα κλιμάκια τα υψηλά που επικρατεί. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και οι φόροι στα καύσιμα είναι ένας άμεσος, εύκολος, μαζικός, υψηλής εισπραξιμότητας φόρος. Επειδή η Ελλάδα έχει και μεγάλη μαύρη οικονομία και παραοικονομία και δυστυχώς μας διαφεύγουν πολλά έσοδα ΦΠΑ και μας διαφεύγουν φόροι και που πρέπει κατά τη γνώμη μου, και εδώ θα είμαι αιρετικός, να φορολογήσουμε τα υψηλά στρώματα περισσότερο. Είναι μια τάση που παρατηρείται σε όλη την Δυτική Ευρώπη, ανεξαρτήτως δεξιάς ή αριστεράς. Θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, τα υπερκέρδη και τα ενισχυμένα εισοδήματα, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι πραγματικά μπορούν με ελάχιστη θυσία να συνεισφέρουν περισσότερα στο δημόσιο ταμείο, να το πράξουν. Αυτό δεν είναι τιμωρία της επιχειρηματικότητας και της επιτυχίας της εμπορικής και της επιτυχίας της οικονομικής. Κάθε άλλο είναι κοινωνική υπευθυνότητα, είναι αυτό που λέμε κοινωνική εταιρική ευθύνη. Έτσι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αυτός ο φόρος στα καύσιμα αποδίδει. Δεν αποδίδει η πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, της μαύρης οικονομίας. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι στην Ελλάδα το οποίο φοροδιαφεύγει κακώς. Κακώς. Βεβαίως, παντού σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες που δεν μπορεί να φορολογηθεί σωστά το σύνολο του ενεργού πληθυσμού. Τώρα, τα καύσιμα, σας εξήγησα, ότι συνεισφέρουν στο υγιές δημόσιο ταμείο. Και οποιαδήποτε
παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή στη φορολογία των καυσίμων, που δυστυχώς είναι σε δυσθεώρητα επίπεδα στην Ελλάδα, το λέω και σαν καταναλωτής, σαν πολίτης και σαν πολιτικός τέλεχος, οποιαδήποτε παρέμβαση στη φορολογία των καυσίμων θα διαταράξει τη λειτουργία του Δημοσίου Ταμείου. Δυστυχώς όμως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, την οποία πρέπει να μελετήσει η κυβέρνηση, αυτή είναι η γνώμη μου, διότι και αποκλιμάκωση να υπάρχει, ιδιαίτερα το πετρέλαιο κίνησης, όπως και η βενζίνη, κατά τα άλλα, βρίσκονται σε επίπεδα που μας βάζουν στην πρώτη τριάδα στην Ευρώπη σε τιμή ανά λίτρο. Και αυτό για μια κοινωνία η οποία έχει δοκιμαστεί από το 2009-10 με εσωτερική υποτίμηση, κρίσης, ελεγχόμενη χρεοκοπία και μνημόνια, και έχει κάνει τόσες θυσίες, συνιστά ανυπέρβλητη δυσκολία στο 23 που ξημερώνει. Πολιτικά τι εντύπωση έχω, αυτή η κυβέρνηση, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του, όπως ο συντοπίτης μας ο Υπουργός Οικονομικών, ο βασικός συντελεστής οικονομικής πολιτικής, ο κ. Σταϊκούρας, όπως, θα σας πω και κάτι άλλο, παίζουν σημαντικό ρόλο και ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και άλλοι δύο βουλευτές οι ενεργοί, ο κ. Κοτρονιάς και ο Χυμάρας. Όλη η κυβέρνηση έχει φροντίσει να σταθεί στο μέτρο του δυνατού που θεωρεί κοντά στον πολίτη. Μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Μπορεί να γίνουν ακόμα περισσότερα. Κανείς δεν λέει ότι έχουν γίνει τέλειες κινήσεις. Λέω και την προσωπική μου άποψη παράλληλα. Δυστυχώς, οφείλουμε να εξηγιάνουμε, αυτή είναι μια προσωπική μου γνώμη, το φορολογικό σύστημα και τη λειτουργία της οικονομίας. Πώς? Πρώτον, με έναν δίκαιο και flat tax, κάτι που εφαρμόζεται στην Ανατολική Ευρώπη στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να έχουμε κίνητρο για επέκταση επενδύσεις και για τολμηρές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Αυτή η κυβέρνηση έριξε το φόρο στο επιχειρήν. Πρέπει να γίνει και ένας flat tax και κυρίως φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης. Πρώτον. Δεύτερον, το εξαιρετικά υψηλό κλιμακίου κεφάλαιο. Δηλαδή, πόσοι, 100 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, να δώσουν, 1000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, που έχουν συγκεντρωμένο πλούτο. Και καλώς τον έχουν. Ο πλούτος δεν είναι κάτι, δεν είναι ποινικό αδίκημα. Πρέπει να συνεισφέρουν στο δημόσιο ταμείο και στην πολιτεία περισσότερο. Και τρίτον, να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, ούτως ώστε να μην τιμωρείται ο μέσος πολίτης με σωρία άμεσων και έμεσων φόρων, επειδή το σύστημα, δυστυχώς, παρά την πρόοδο που έχει γίνει, δεν μπορεί να καταπολεμήσει απόλυτα την παραοικονομία. Σας απάντησα συνολικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ χρήσιμη αυτή τηλεοπτική κουβέντα που είχαμε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ.